Θα ξεκινήσουμε με εσένα, Γιώτα. Βρίσκεσαι στο Παχνί. Το πρώτο θύμα του κορονοϊού στην Κρήτη και το 22ο για τη χώρα είναι πλέον γεγονός. Πρόκειται για το 42χρονο Γερμανό καθηγητή, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Παχνί. Τελικά δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 42χρονος άντρας, ο Γερμανός καθηγητής, ο οποίος ήταν και το τρίτο καταγεγραμμένο επιβεβαιωμένο κρούσμα της Κρήτης. Μάλιστα, είχε επιβεβαιωθεί θετικός στον COVID-19 στις 13 Μαρτίου και σήμερα, 25 Μαρτίου, άφησε την τελευταία του πνοή. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν, Κατερίνα, ότι ήταν ταχύτατη η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας και του. Αυτό ακριβώς είναι που προκάλεσε πολύ μεγάλη εγρήγορση και στους γιατρούς, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Δυστυχώς, ούτε ο καρδιολόγος, ο οποίος κλήθηκε για να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να φτάσει στη ΜΕΘ και, όπως είναι φυσικό, είναι σοκαρισμένη και η πανεπιστημιακή κοινότητα του νησιού. Σήμερα το μεσημέρι που επιδεινώθηκε η κατάστασή του, Κατερίνα, καθώς οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι εμφάνισε αιμοδυναμική αστάθεια, όλη η ΜΕΘ, με επικεφαλής τον κύριο Γεωργοσόπουλο, έπεσαν πάνω του για να τον κρατήσουν στη ζωή, τον 42χρονο άντρα, και προσπαθούσαν να τον σταθεροποιήσουν αιμοδυναμικά. Λίγες ώρες αργότερα, στις 4 το μεσημέρι συγκεκριμένα, Κατερίνα, εμφάνισε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, με ένταση, ένα άγνωστο σύνδρομο στους πνεύμονες που πλήττει τα λεγόμενα μικρά αγγεία, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση και την κατάρρευση των ζωτικών του λειτουργιών, και έτσι στις 4 το απόγευμα κατέληξε ο 42χρονος άντρας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γερμανός καθηγητής είχε έρθει στην Κρήτη για να παραδώσει μαθήματα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος χημίας, και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ήταν θετικός στον κορονοϊό ήδη από τη Γερμανία. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η βοηθός του στο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας βρέθηκε και εκείνη θετική στον κορονοϊό. Όταν λοιπόν εμφάνισε συμπτώματα και έκανε το σχετικό τεστ εδώ στην Κρήτη και βγήκε θετικός, οι γιατροί του συνέστησαν αυστηρή απομόνωση στο σπίτι, αφού είχε και ελαφρά συμπτώματα. Έτσι λοιπόν και έγινε. Βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό στο σπίτι μιας καθηγήτριας, η οποία τον φιλοξενούσε. Ωστόσο, μετά από λίγες ημέρες αισθάνθηκε, και συγκεκριμένα το περασμένο Σάββατο, αισθάνθηκε μία αναπνευστική δυσφορία και έτσι έπρεπε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου από το περασμένο Σάββατο νοσηλευόταν στην ειδικά διαμορφωμένη κλινική για τον κορονοϊό. Ωστόσο, επιδεινώθηκε η κατάστασή του και έτσι τη Δευτέρα το πρωί οι γιατροί έκριναν να απαραίτητο να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Η Δευτέρα ήταν μια κρίσιμη μέρα για την υγεία του 42χρονου Γερμανού καθηγητή, αλλά χτες, Κατερίνα, οι γιατροί εμφανίζονταν συγκρατημένα αισιόδοξοι, διότι φαίνεται ότι έτσι εκτίμησαν τουλάχιστον οι γιατροί, ότι ανταποκρίνονταν οι πνεύμονές του. Και μάλιστα αργά το βράδυ οι γιατροί φάνηκαν ακόμη πιο αισιόδοξοι, θεωρώντας ότι ίσως σήμερα μπορούσαν να τον αποσωληνώσουν. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και έτσι στις 4 άφησε την τελευταία του πνοή. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο Γερμανός καθηγητής, ο 42χρονος άντρας, δεν είχε υποκείμενα νοσήματα και έτσι προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, ενώ χαρακτηριστικό ενδεικτικό της ταχύτητας της επιδείνωσης της κατάστασης είναι και το γεγονός ότι ο κύριος Τσιόδρας στην καθιερωμένη του ενημέρωση δεν τον είχε συμπεριλάβει στους ανθρώπους που άφησαν την τελευταία τους πνοή εξαιτίας του κορονοϊού. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κύριος Τσιόδρας ότι πριν από λίγο ενημερώθηκε για τον θάνατο ενός ακόμη συμπολίτη μας, ενός 42χρονου του 42χρονου Γερμανού καθηγητή. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα υπόλοιπα περιστατικά, με τα υπόλοιπα κρούσματα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μία γυναίκα, η κατάσταση της οποίας εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Βρίσκεται στο Βενιζέλιο. Μιλάμε για την αλλοδαπή από το κρουαζιερόπλοιο.
Σωστά, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία την Κυριακή μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση από τον Κόκκινο Πύργο που και είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά του Κόκκινου Πύργου το κρουαζιερόπλοιο. Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και οι τελευταίες μας πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Είναι διασωληνωμένη στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και οι γιατροί βρίσκονται από πάνω της και παρακολουθούν συνεχώς την πορεία της υγείας της. Όμως έχουμε και άλλα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη. Το τελευταίο είναι και το 8ο κρούσμα που έγινε γνωστό. Ο 20χρονος Αλβανός, ο νεαρός άντρας, ο οποίος είχε έρθει προημερών από την Αγγλία στο Ηράκλειο, εδώ στην οικογένειά του. Και μάλιστα σήμερα στα μέσα έκανε δηλώσεις αναφορικά με τα συμπτώματα που είχε. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε δύσπνοια, ελαφριά δύσπνοια και βήχα. Γεγονός που τον υποψίασε, έκανε το τεστ και έτσι χτες βγήκε θετικός. Χτες από συγγενικό του πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και σήμερα διακομίστη στο Παγνί, στον δεύτερο όροφο, στην ειδικά διαμορφωμένη κλινική για ασθενείς με κορονοϊό. Να μην ξεχάσουμε όμως, Κατερίνα, και την γυναίκα στον Άγιο Νικόλαο, της οποίας η κατάσταση βελτιώνεται σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες. Μάλιστα, μέχρι πρότινος νοσηλευόταν στην μονάδα φροντίδας για τους ασθενείς με κορονοϊό. Ωστόσο, από χτες νοσηλεύεται στην κλινική που έχει διαμορφωθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από τον COVID-19. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε κάτι που είχαμε τονίσει και χτες, ότι το θετικό της υπόθεσης με την πανδημία του κορονοϊού που έχει πληξεί και την Κρήτη είναι ότι στο νησί μας και από το Παγνί είχαμε 2 εξιτήρια ασθενών με κορονοϊό. Μάλιστα, λοιπόν, Γιώτα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.